Να αλλάξουμε. Πάμε πάλι στα τοπικά, τα δικά μας. Δίπλα, στο Ρέθυμνο. Πάλι, αδυναμία σήμερα το Ρέθυμνο, δεν το έχουμε αφήσει. Εντάξει, είναι ωραίο το Ρέθυμνο. Και ποιον θα έχουμε αυτή τη φορά από το Ρέθυμνο? Την κυρία Άννα Ελευθεριάδου Γκίκα, τη Δήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ρεθύμνου. Να σας καλησπερίσουμε, κυρία Ελευθεριάδου Γκίκα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το Ρέθυμνο είναι όντως πολύ όμορφο. Το λέω εγώ που το έχω επιλέξει, δεν είμαι γεννημένη στο Ρέθυμνο. Το έχω επιλέξει για πατρίδα μου. Και εμείς που το επισκεπτόμαστε, νομίζω έχει μέλη το Ρέθυμνο. Πραγματικά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ρεθύμνου, που είναι πλούσιες. Έχουμε πολλές δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον έχετε προγραμματίσει. Να μας πείτε έτσι δύο λόγια για τις υπηρεσίες συνοπτικά, για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς κάνετε και για ποιον λόγο μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς. Το Κέντρο Κοινότητας είναι μία δομή που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λογική αρχικά ήταν λόγω της οικονομικής κρίσης να στηριχθούν τα νοικοκυριά μέσω κάποιας δομής που να μπορεί να κατευθύνει τους ανθρώπους στο να διεκδικούν επιδόματα που δικαιούνται. Κάποιοι άνθρωποι που είναι χαμηλού έτσι μορφωτικού επίπεδου να τους βοηθάνε και να τα κάνουν τα επιδόματα της αιτήσης τους εκεί και σε γενικές γραμμές να τους κατευθύνουν πώς να βοηθηθούν από το κράτος. Σιγά σιγά όμως τα κέντρα κοινότητας στήθηκαν σε πολύ γερές βάσεις, έχουν και άλλους πυλώνες δραστηριότητας πέρα από τα προνοιακά επιδόματα και αυτή τη στιγμή εμείς θα έλεγα ότι έχουμε ένα εξαιρετικά δραστήριο κέντρο κοινότητας, γιατί καταρχήν είναι το μόνο στην Κρήτη σίγουρα αλλά και από τα ελάχιστα στην Ελλάδα που είναι ανοιχτό και κάποια απογεύματα για να εξυπηρετούνται οι δημότες. Το οποίο και να πούμε γιατί ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην καθημερινότητα του ο μέσος πολίτης δουλεύει τις πρωινές ώρες και τα περισσότερα τα κάνει τα απογεύματα. Ναι, και εκτός αυτού, από τη στιγμή που προσφέρουμε μέσα σε αυτά που προσφέρουμε είναι και ομάδες βιωματικές από τους ψυχολόγους μας, αλλά και ατομική συμβουλευτική και υποστήριξη ενηλίκων και εφήβων από ψυχολόγους, αυτό προφανώς το πρωί δεν έχει και είναι κενό γράμμα, δεν είχε κανένα νόημα. Τα παιδιά, τα εφηβάκια είναι όλα στο σχολείο και η περισσότερη, η πλειοψηφία των ανθρώπων δουλεύει. Άρα λοιπόν για εμάς ήταν μονόδρομος, έχει ένα-δύο χρόνια που το αποφασίσαμε και επεκτείναμε το ωράριο. Η δεύτερη καινοτομία μας είναι ότι έχουμε από φέτος και κινητή μονάδα στο κέντρο κοινότητας που με οδηγό και κοινωνική λειτουργό οργώνει και την ενδοχώρα, οπότε μπορεί να είναι κοντά στο δημότη κάνοντας και κοινωνικές έρευνες και άλλες πολλές δράσεις. Πολύ, να σας διακόψω λίγο κυρία Γκίκα, πολύ ενδιαφέρουσα δράση συγκεκριμένη, γιατί πολλές φορές περιοριζόμαστε στην πόλη, ενώ ένας νομός είναι και η ενδοχώρα και εκεί κυρίως πολλές φορές αντιμετωπίζουμε και περισσότερες παθογένειες. Αναφέρετε αυτή την κινητή μονάδα που κάνει τις βόλτες στην ενδοχώρα του νομού του Ρεθύμνου. Τι ακριβώς κάνει? Όχι του νομού, του Δήμου του Ρεθύμνου, ο οποίος όμως Δήμος του Ρεθύμνου είναι πάρα πολύ απλωμένος, έτσι. Mm-hmm. Ξεκινάει από την αρχαία Ελεύθερνα και φτάνει μέχρι τα Μυριοκέφαλα. Είναι ένας δήμος που για να τον περπατήσεις με το αυτοκίνητο, για να πας από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, δεν σου φτάνει μια ώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν μια ανάγκη ρεαλιστική. Το ζητήσαμε από τη διαχειριστική αρχή και μας το ενέκρινε. Έτσι λοιπόν τώρα έχουμε τη δυνατότητα, γιατί πραγματικά μας το ζητάνε πια πάρα πολύ και ομάδες από τους ψυχολόγους να οργανώνονται και εκτός πόλης, αλλά σαφώς να μπορούμε να ανταποκριθούμε όταν ένα σχολείο στην ενδοχώρα μας ζητάει μια διάλεξη ή ένας πολιτιστικός σύλλογος, πράγμα που γίνεται πολύ συχνά. Ένας λοιπόν από τους πυλώνες δραστηριότητας του Κέντρου Κοινότητας είναι η ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού γύρω από διάφορα θέματα αιχμής, όπως θέματα υγείας, όπως θέματα κοινωνικών παθογενειών. Πρόσφατα, ας πούμε, μας ζήτησε ο Μητροπολίτης μας και οι συνεργάτες του που οργανώνουν
σχοληγονέων από τη Μητρόπολη, ένα από τα στελέχη μας να μιλήσει για τα όρια στη γονεϊκότητα και πώς μπορούμε να βοηθάμε τους γονείς ώστε αυτά να τηρούνται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτό το πνεύμα μας ζητάνε πάρα πολλά και διαφορετικά πράγματα. Το κέντρο ανταποκρίνεται πάντα, τα στελέχη είναι πραγματικά άξια και δουλεύουν με πάρα πολύ μεράκι. Έχουμε όμως πολύπλευρη δραστηριότητα, δηλαδή πέρσι ας πούμε είχαμε τη δυνατότητα ένας γυμναστής από το Δήμο να προετοιμάσει παιδιά της τρίτης λυκείου στα αθλήματα δωρεάν για οικογένειες που είχαν χαμηλά εισοδήματα και δυσκολευόταν και όπως ξέρετε δεν υπάρχει για αυτά τα παιδιά μία διέξοδος από το κράτος, έτσι, και ερχόμαστε να καλύψουμε αυτά τα κενά του κράτους. Υπάρχει, όπως επίσης, υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο και συνεργασία από τα παιδιά στα οποία απευθύνεστε. Ναι, φυσικά και υπάρχει και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι τα περισσότερα παιδιά πέτυχαν και το στόχο τους και πέρασαν στις σχολές που ήθελαν. Θέλαν κυρίως στρατιωτικές σχολές και γυμναστική ακαδημία. Το κέντρο, επειδή έχει διαμεσολαβητή αραβόφωνο, οργανώνει μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς. Κατά καιρούς έχουμε οργανώσει εκμάθηση και βελτίωση γλωσσικών δεξιοτήτων για εργαζόμενους στον τουρισμό σε κλασικές γερμανικά, γαλλικά γλώσσες, ρώσικα. Όπως επίσης πάρα πολύ συχνά γίνονται βιωματικές ομάδες και τις ζητάει πάρα πολύ ο κόσμος και τις επαναλαμβάνουμε, γίνονται πολλοί κύκλοι, διαχείρισης θυμού και διαχείρισης άγχους. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και πολλούς συμμετέχοντες. Έχουν μεγάλη επιτυχία γιατί φαίνεται ότι κάπως δυσκολευόμαστε μες στην καθημερινότητα, έτσι. Είναι σίγουρο ότι δυσκολευόμαστε. Το γεγονός ότι ο κόσμος ψάχνει βοήθεια για μένα είναι ελπιδοφόρο. Mm-hmm. Επίσης έχουμε τα τελευταία χρόνια ξεκινήσει μια πρωτοβουλία με μεγάλη επιτυχία να στηρίζουμε τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες από κάποια στιγμή της χρονιάς και μετά που δυσκολεύονται. Για όσες οικογένειες δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν συνεδρίες ψυχολόγου, το κέντρο υποστηρίζει παιδιά που πραγματικά το στρες τα ταλανίζει και τα δυσκολεύει στο διάβασμά τους και στην προετοιμασία, κάνοντας και ατομικές συνεδρίες από τους ψυχολόγους και ομαδικές. Και βέβαια συνεχίζουμε και επεκτηνόμαστε σε όσο μπορούμε μεγαλύτερο εύρος δραστηριοτήτων, αφού γκραζόμενοι τις ανάγκες, τις κοινωνικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τις ιδιαιτερότητες. Γιατί ας μην γελιόμαστε, είναι τελείως διαφορετικές οι ανάγκες σε μια πόλη σαν το Ρέθυμνο που σε γενικές γραμμές ευημερεί και πολλές φορές τα προβλήματά μας είναι λίγο πολυτελεία σε σχέση με πολύ πιο φτωχές περιοχές. Πάντως φροντίζετε, κυρία Ελευθεριάδου Γκίκα, και για την επαγγελματική αποκατάσταση. Μία από τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσετε μέσα στο Δεκέμβρη είναι η Μέρα Καριέρας, για να έρθουν άνθρωποι σε επαφή με επιχειρηματίες και αν τα βρουν να υπάρξει έτσι μια στελέχωση μέσα από αυτήν την διαδικασία και να βρουν δουλειά κάποιοι άνθρωποι. Είναι μια κατάσταση, αυτό που λένε στα αγγλικά win-win, κερδισμένων και από τη μία και από την άλλη μεριά. Μία από τις δραστηριότητες του Κέντρου Κοινότητας είναι να βοηθάει τον κόσμο να βρει δουλειά. Και μάλιστα ένα από τα στελέχη μας είναι κοινωνιολόγος με μεταπτυχιακά στην εργασιακή συμβουλευτική. Δική της ήταν η πρωτοβουλία να κάνουμε αυτή την ημέρα καριέρας. Μας βοηθάει και το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ. Έχουμε κάνει μια ανοιχτή πρόσκληση στις επιχειρήσεις του Ρεθύμνου μέσω του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου, του Εμπορικού Συλλόγου, του Εργατικού Κέντρου, μεγάλων βιομηχανιών. Πολύ όμορφες πρωτοβουλίες, κυρία Γκίκα. Πάρα πολύ όμορφες. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Θα δούμε πώς θα πάει. Γιατί... θα δούμε πώς θα πάει. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Θα μας φιλοξενήσει ο Σύλλογος Ξενοδόχων στο χώρο του. Πολύ εκεί μπορεί κανείς, είτε επειδή δεν είναι ευχαριστημένος από τη δουλειά που έχει, είτε γιατί δεν έχει εργασία αυτή τη στιγμή, να έρθει σε επαφή με εργοδότες. Μια ενδεχόμενη εργασία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Εδώ θα είμαστε να καλύψουμε και επόμενες δράσεις. Και καλή επιτυχία σε όλες τις δράσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό στις 13 του μήνα, να το πούμε, το πρωί.
στο χώρο του συλλόγου, στα γραφεία του Συλλόγου Ξενοδόχων στο Ρέθυμνο. Όποιον εργαζόμενο ή ενδιαφερόμενο και άνεργο επιθυμεί να έρθει. Τα στελέχη μας θα του βοηθήσουν επίσης και στο να διαμορφώσει όπως πρέπει το βιογραφικό του για να μπορεί να το χρησιμοποιεί ψάχνοντας δουλειά, ανεξάρτητα από την ημέρα εκεί που θα υπάρχουν επιχειρήσεις και εταιρείες και σε ό,τι άλλη βοήθεια χρειαστεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.